Ο ήχος από το βιολί μιας μουσικού που έβαλε το επίσημο φόρεμά της για να παίξει μέσα στο καταφύγιο του Κιέβου που μένει τα τελευταία 24 ώρα, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είναι η μουσική της ελπίδας που βρίσκει χώρο για να ανθίσει ακόμη και στο πιο απροσδόκητο σημείο. Αυτό που πουλιορκείται, αυτό που οι βομβαρδισμοί το συνταράσουν, το σημείο εκείνο που ο πόλεμος σκορπάει το σκοτάδι, η ελπίδα όμως για ειρήνη έχει αφήσει αρκετές χαραμάδες ανοιχτές, όσο κι αν το πνιγτό σκοτάδι είναι αυτό που φαίνεται στον ορίζοντα. Το ίδιο ακριβώς κάνει επί μέρες ένας Γερμανός μουσικός που ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσει στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας και με το πιάνο του επιχειρεί να καλωσορίσει τους ταλαιπωρημένους Ουκρανούς που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν και τη χώρα τους να μετατρέπεται σε κρανίου τόπο. Στο Χάρκοβο που πολιορκήθηκε από τους Ρώσους, Ουκρανοί θάβουν τους νεκρούς τους. Ανάμεσά τους στρατιώτες και αξιωματικοί που πάλεψαν παλικαρίσια και που θάβονται στα σημεία των μαχών που άφησαν την τελευταία τους πνοή. Ο γιος ενός θύματος τοποθετεί τη φωτογραφία του πατέρα του στον πρόχειρο τάφο του. «Θα επιστρέψω και θα τον τιμώ όσο ζω», λέει με δάκρυα στα μάτια, υποσχόμενος ότι θα προστατεύσει τη μητέρα του που θέλησε να μείνει πίσω μαζί με τους δικούς της. Στις αποβάθρες των τρένων οι άνδρες αποχαιρετούν γυναίκες και παιδιά. Ακόμη μερικές από τις ιστορίες που συγκλονίζουν και έχουν στον πυρήνα τους τον πόνο του αποχωρισμού που γέννησε ο πόλεμος. Η 12χρονη από την Ουκρανία, στο μακρύ ταξίδι προς την Ιρλανδία που ξεκίνησε ως πρόσφυγας, επί της ουσίας έχει την ευθύνη και της ηλικιωμένης γιαγιάς της που αδυνατεί να συνεννοηθεί εκτός της χώρας της. Από λεωφορείο σε λεωφορείο και από τρένο σε τρένο, η ώρα που θα μιλήσει με τους γονείς της είναι αυτή που την κάνει όσο δυνατή χρειάζεται να είναι για να φτάσει στον τελικό της προορισμό ασφαλής. Алло, пап. Ну, мы очень переживаем по этому поводу, что ты уехала и как ты будешь себя чувствовать в Венгрии. Гордишься за меня? Ну, ты есть наша звезда и гордая, действительно. Η αφετηρία όμως είναι για πολλούς και ο τελικός προορισμός σε αυτόν τον πόλεμο. Οι περίλικες με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν μπόρεσαν να φύγουν και μένουν πίσω με τους φροντιστές τους. Όπως η 80χρονη Τατιάνα στο Κίεβο, που λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας είναι καθυλωμένη στο κρεβάτι. Η γυναίκα που τη φροντίζει δείχνει τη φωτογραφία της ηλικιωμένης από όταν ήταν νέα. Δακρύζει όταν λέει πως η 80χρονη τη ζητάει να φύγει για να προστατευθεί και πως η ίδια θα παλέψει μέχρι το τέλος για να δει και πάλι ελεύθερη τη χώρα της. Πέρα από τα σύνορα στην Πολωνία, χιλιάδες σπίτια έχουν ανοίξει για τους πρόσφυγες. Όπως για την Οξάνα και τους δυο γιους της που βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι ενός ζευγαριού που δεν έκανε δεύτερη σκέψη. Дуже вдячна. Дуже мені добре здесь і моїм дітям. Я вважаю, що мені просто дуже пощастило, що я потрапила в цю родину. Що ще сказати, не знаю. Правда, дуже пощастило. Я цих людей я не забуду ніколи в житті. І мої діти теж будуть пам'ятати, що вони зробили для нас, для чужих людей. In Poland we remember the Second World War, yeah, and for example, my grandfather, he was a soldier and I believe that he survived because at some point some stranger helped him as well. Η πόρτα τους άνοιξε και δεν θα κλείσει μέχρι να βρουν ασφαλές σημείο για να μείνουν το επόμενο διάστημα, λένε, αναγνωρίζοντας ότι μέσα στη δίνη του πολέμου, το να μπορείς να είσαι και να συμπεριφέρεσαι ως άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το πώς νιώθουν αυτή την ώρα όσοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς.